Τι σημαίνει για αυτόν αυτή η επίδοση, αυτό τον γκολ και η βράβευση που έχει από τον κόσμο. Είναι μια καλή ανάμνηση και μια καλή επιτυχία, ένα πολύ ωραίο γκολ που έχει πετύχει κάποιος, αλλά όπως σας έχω πει και προηγούμενες φορές, σημασία έχει ότι πήραμε τη νίκη και αυτό είναι το... αυτό που θα μείνει στο τέλος. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, μπορώ να πω ότι προσωπικά νιώθω πολύ καλά για αυτό το ωραίο γκολ που mm-hmm. μπήκε. Αν και η εκτίμηση των ανθρώπων του ΠΑΟΚ έκανε λόγο για 4-6 εβδομάδες, τελικά ο ίδιος μας δήλωνε ότι θα επιστρέψει νωρίτερα. Εμπειρία, ήξερε το σώμα του καλύτερα, ήθελε πολύ να δουλέψει και να επιστρέψει. Τι από όλα και mm-hmm. πόσο έτοιμος είναι να mm-hmm. μπει και να βοηθήσει. Η αλήθεια είναι ότι από την αρχή, από τις επόμενες μέρες, κατάλαβα τον βαθμό του τραυματισμού μου. Μπορεί να γνωρίζω καλά το σώμα μου, αλλά ήταν ένας τραυματισμός που πρώτη φορά είχα. Το πιο σημαντικό είναι ότι ξεκινήσαμε να δουλεύουμε πολύ σωστά και πολύ δυνατά από την αρχή. Βοήθησε πάρα πολύ η δουλειά που κάναμε στην αποκατάσταση. Ήθελα κι εγώ, είναι και θέληση το γεγονός ότι μπορούμε να και ήθελα να επιστρέψω πιο νωρίς στα γήπεδα. Όχι μόνο για μένα για να είμαι εντάξει, αλλά και για να μπορέσω να βοηθήσω την ομάδα μου όσο το δυνατόν περισσότερο. Και αυτός είναι και ο βασικός λόγος, το ότι δουλέψαμε καλά και σκληρά για να γυρίσω πιο νωρίς. Θα είναι στην αποστολή της αυριανής αναμέτρησης και αν ναι και αν θα είναι, έχει πιθανότητες να παίξει. Mm-hmm. Δεν γνωρίζω να σας πω, γιατί με το που τελειώσαμε βγήκα κατευθείαν, αλλά εγώ προσωπικά νιώθω πολύ καλά. Θέλω να παίξω, παρ' όλα αυτά πονάω ακόμα στο πόδι. Αυτό είναι φυσιολογικό, δεν ξέρω, θα δούμε. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να πετύχει αύριο το πρώτο του διπλό στο πρωτάθλημα. Μεγάλο σεβασμό στον αντίπαλο. Νομίζω ότι μπορούμε και πρέπει να κερδίσουμε. Έχουμε πάρα πολύ καλούς παίχτες. Έχουμε κάνει πολύ καλά παιχνίδια. Έχουμε δεθεί σαν ομάδα. Νομίζω ότι έχουμε τη δυνατότητα αύριο να πάρουμε την πρώτη μας νίκη. Και κάτι τελευταίο, αυτό το βραβείο είναι και τη Μαρία Λουίζα. Είστε πρέμιο Έσπα Μαρία Λουίζα. Σίγουρα και εσύ. Σίγουρα, ναι.